Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Χαίρετε. Είπαμε, έχουμε θεματάρα σήμερα. Είναι Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024. Σας έχω εξηγήσει σε ένα βίντεο που ανέβηκε νωρίτερα γιατί απόψε δεν έχουμε live και γιατί θα κάνουμε αύριο το βράδυ 26 Οκτωβρίου 2024. Όμως σας έχω θεματάρα. Αφορμή για αυτό το θέμα είναι ένα σχόλιο που έγινε κάτω από το βίντεο για την pop ψυχολογία. Το βίντεο που ανεβάσαμε πριν 2 μέρες. Και συγκεκριμένα το σχόλιο αυτό αναφέρεται στο ακόλουθο απόσπασμα από το βίντεο. Για να δούμε λίγο αυτό το πολύ μικρό απόσπασμα από το βίντεο για να θυμηθούμε το σκεπτικό πάνω στο οποίο γίνεται το σχόλιο, το οποίο σχόλιο είναι και το θέμα του σημερινού βίντεο. Για πάμε να το ακούσουμε. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος κάνει λάθος και ταυτοποιήσει ένα πρόσωπο που έχει στη ζωή του, το οποίο του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλια ή το οποίο δεν το θέλει στη ζωή του, το ταυτοποιήσει ως ναρκισιστή και πάει no contact με αυτό το άτομο, τι ζημιά κάνει σε αυτό το άτομο? Δηλαδή πες ότι εγώ είμαι μια παλαβή η οποία δεν γουστάρω έναν τύπο ή μια τύπισσα και δεν θέλω, ρε παιδί μου, να έχω σχέση με αυτόν τον τύπο και του πετάω μια κοτσάνα εκεί πέρα της ναρκισιστής χωρίς να είναι και του πω και no contact. Δεν τον απαλλάσσω από την τοξική παρουσία μου? Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή? Πέστε, ναι, είμαι σίγουρο ότι και στο δικό μας το κανάλι μπαίνουν άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, παίρνουν τα εργαλεία που δίνω εγώ για τα πραγματικά θύματα ναρκισιστικής κακοποίησης και αυτοί που είναι ήδη κακοποιητές πετάνε τις ατάκες, γκάζ μου κάνεις gaslighting, μου κάνεις νέκιν, το ένα το άλλο, τις πετάνε εκεί που δεν αρμόζουν και αποκόπτουν από τη ζωή τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόλογοι. Δεν γλιτώνει ο αξιόλογος όταν ένας άχρηστος τον αποκόπτει. Για πες. Ακούσαμε λοιπόν το απόσπασμα και πάμε στο ερώτημα. Γράφει μια φίλη. Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή με το να πάνε no contact με εμάς άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν κάνει misjudge, μας έχουν κρίνει λανθασμένα ως τοξικούς, γλιτώνεις από την παρουσία τους, αλλά αφενός κάθεσαι μήνες με την απορία μήπως είσαι εσύ νάρκισσος και κινδυνεύεις να σε πείσουν κιόλας και αφετέρου χάνουμε σχέσεις που θα μπορούσαμε να επικοινωνούμε και να βγάλουμε μια άκρη και αν δεν βγαίνει όρημα να ξεκόβουμε. Η φίλη αυτή σχολιάζει συχνά κάτω από τα βίντεο, είναι ένα νεαρό κορίτσι το οποίο προσπαθεί να βρει το δρόμο του στον κόσμο και μου είναι πολύ συμπαθής και γνωρίζω ότι γράφει αυτό το σχόλιο με ίσως ή αφορμή ή αιτία το γεγονός ότι, όπως μας έχει γράψει σε παλιότερα σχόλια, της έτυχε να είναι σε μια σχέση που άλλος να της κάνει ghosting, να μην της κάνει παράπονα καθόλου κατά τη διάρκεια της σχέσης και μετά ξαφνικά να τερματίζει τη σχέση χωρίς εξήγηση. Μπορεί να κάνω λάθος κιόλας, μπορεί να μην είναι αυτό που έχει στο μυαλό της, μπορεί να έχει και άλλες περιπτώσεις στο μυαλό της. Θυμάμαι τώρα ότι είχε γράψει σε κάποια άλλα σχόλια ότι κάποιες φίλες μπορεί να απομακρύνονται, κάποιες που θεωρούσε φίλες μπορεί να απομακρύνθηκαν χωρίς εξήγηση και χωρίς ουσιαστικά να δώσουν το χώρο για να συζητηθεί τι συμβαίνει, τι φάση, ρε παιδί μου, γιατί στα καλά καθούμενα για τον παραλήπτη της απόρριψης, γιατί στα καλά καθούμενα τελειώνει μια σχέση, τελειώνει μια φιλία, τελειώνει μια γνωριμία. Τελικά, λέει η φίλη, πώς θα αποκτήσουμε deep meaningful connections? Ο όρος deep meaningful connections, βαθιές συναισθηματικές συνδέσεις με νόημα, έρχεται από το χώρο της μελέτης της ευτυχίας ή αλλιώς της μελέτης του Χάρβαρτ ή μελέτης της Βοστόνης, όπου εκεί οι ερευνητές σε αυτή τη μακροχρόνια μελέτη κατέληξαν ότι αυτό που δίνει την ευτυχία ή την ευδαιμονία, όπως θα λέγαμε εμείς εδώ στο κανάλι μας, δεν είναι οι πολλές γνωριμίες, τα χρήματα, η δόξα, η εξουσία, αλλά οι βαθιές σχέσεις με νόημα. Τελικά, λέει φίλοι, πώς θα αποκτήσουμε deep meaningful connections αν οι περισσότεροι φερόμαστε ανώριμα, εγωιστικά και διώχνουμε από τη ζωή μας αξιόλογα άτομα?
εφόσον κάποιος είναι τοξικός, να φύγεις με τα χίλια. Αλλά πολλές φορές απλώς ο κόσμος δεν επενδύει στις καθήδους σχέσεις του. Πώς θα γίνει η δουλειά? Αυτό είναι ένα ερώτημα και μια απορία που έχουμε πολλοί άνθρωποι. Την είχα και εγώ αυτή την απορία, το είχα και εγώ αυτό το ερώτημα για πολλά χρόνια και δεν μπορούσα κιόλας να το καταλάβω. Προσπαθούσα να βρω και μέσα από τη λαϊκή σοφία και μέσα από τις λαϊκές ρίσεις μια απάντηση. Η πρώτη ρίση που με ερχόταν στο μυαλό είναι αυτή η σεξιστική ρίση, την οποία δεν την υιοθετώ, που λέει «Οι μπιπ και οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές». Ή αυτό που βλέπουμε ότι επικρατεί ο χειρότερος χαρακτήρας, ή όσο πιο επιπόλαιος άνθρωπος είσαι και όσο πιο, θα έλεγα, αρηβίστας είσαι, όσο πιο πολύ προσπαθείς να επιτύχεις την κοινωνική άνοδο με κάθε κόστος, μπορεί να έχεις περισσότερες συνδέσεις. Το ερώτημα όμως που θα θέσουμε εδώ πέρα πρέπει να το κάνουμε λίγο narrow down, δηλαδή λίγο να το περιορίσουμε για να δώσουμε μια απάντηση που να είναι ουσιαστική. Γιατί στο ερώτημα της φίλης υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι πώς θα κάνουμε σχέσεις γενικά και το άλλο πώς θα αποκτήσουμε βαθιές σχέσεις με νόημα. Αν ο στόχος μας είναι να έχουμε σχέσεις γενικά, να είμαστε δημοφιλείς, να είμαστε αυτό που λένε στα αγγλικά popular, να είμαστε τα cool άτομα της παρέας, σίγουρα χρειάζεται να περνάμε για πολύ okay από όλους. Δηλαδή για να έχεις πολλές γνωριμίες, πολλές φιλίες, για να σε γουστάρουν όλοι, για να θέλουν όλη την παρέα σου, πρέπει να είσαι χαμελέον. Πρέπει να αλλάζεις χρώμα αναλόγως του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεσαι. Ο χαμελέοντας, αυτό το ερπετό, έχει αυτό το χαρακτηριστικό για να μπορεί να σώζεται και να προστατεύεται από τα κάθε λογής αρπακτικά που θα μπορούσαν να το φάνε, αυτό τον μηχανισμό άμυνας και προστασίας που αλλάζει χρώμα ανάλογα με το περιβάλλον. Δηλαδή αν βρίσκεται σε ένα περιβάλλον με πέτρες, το χρώμα του προσομοιάζει με αυτό της πέτρας, ή σε ένα πράσινο περιβάλλον, το χρώμα του πρασινίζει. Οι άνθρωποι χαμελέοντες λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι λένε στους άλλους αυτά που υποθέτουν ή εξάγουν συμπέρασμα πως θέλουν να ακούσουν, αυτοί οι άνθρωποι είναι αρεστοί. Τι θέλουμε να είμαστε? Θέλουμε να είμαστε ουσιαστικά αγαπητοί ή να είμαστε αρεστοί? Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό. Τι είδους σχέσεις θέλουμε στη ζωή μας? Γιατί αν αυτό που επιθυμούμε είναι αυθεντικές σχέσεις, αυτές οι σχέσεις, οι αυθεντικές σχέσεις, οι βαθιές συνδέσεις με νόημα δεν αποκτιούνται με το να βάζουμε στη ζωή μας τους πάντες και να θέλουμε να μας έχουν στη ζωή τους οι πάντες. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να εμπεδώσουμε ότι δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο και ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες προθέσεις που έχουμε κι εμείς. Είναι ένα κοινό λογικό σφάλμα το οποίο κάνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι, να υποθέτουμε αυτομάτως ότι όπως εγώ έχω αυτές τις προθέσεις, έχω αυτά τα συναισθήματα, έχω αυτές τις προδιαθέσεις, με τον ίδιο τρόπο έχουν παρόμοιες προθέσεις, παρόμοια συναισθήματα, παρόμοιες προδιαθέσεις και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δηλαδή αν εγώ έχω απλό στόχο να κάνω καλές φιλίες, να συνδεθώ με τους άλλους ανθρώπους, και οι άλλοι άνθρωποι έχουν τον ίδιο στόχο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο και δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τους ίδιους στόχους και τα ίδια κίνητρα. Και επίσης δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι ούτε την ίδια ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα, ούτε την ίδια καλοσύνη ή κακία, καλοήθεια ή κακοήθεια, και δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τύπο προσωπικότητας. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία πριτανεύει το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, οι άνθρωποι δηλαδή είναι αντιωματικοί, οι άνθρωποι παρτάκηδες, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να υπερισχύουν και να κερδίζουν χωρίς να κοπιάσουν. Ζούμε ανάμεσά τους, δεν ζουν ανάμεσά μας. Δυστυχώς
Η εποχή στην οποία είμαστε τώρα είναι μια εποχή που ευνοεί πάρα πολύ την υιοθέτηση ενός ναρκισιστικού στυλ προσωπικότητας από την νεολαία, από μεγαλύτερους ανθρώπους και γενικότερα αν κάποιος παρατηρήσει την pop κουλτούρα, ακόμη αν παρατηρήσει μια δημοφιλή σειρά στην τηλεόραση ή σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Οτιδήποτε δεις γύρω σου, είτε είναι ένα ντοκιμαντέρ, είτε είναι μια ταινία, είτε είναι μια σειρά κομεντή, μια διαφήμιση να παρατηρήσεις, παντού θα δεις τον ναρκισσιστικό στυλ ζωής ως επικρατές. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Αυτές τις μέρες γέλασα λιγάκι. Γιατί μια φίλη από το τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή ανακάλυψε ένα post το οποίο έγινε σε μια ομάδα στο Facebook η οποία τέλος πάντων έχει κάποιες αναρτήσεις του στυλ που πήγαμε και δεν μας άρεσε, που πήγαμε και μας άρεσε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όπου κάποιος, ξεκάθαρα, κάποιος ο οποίος έχει μπει σε απόκρυψη από το κανάλι μας, έχει κάνει ένα post, πείτε μου γνώμες για την υποφαινόμενη. Και το είδε το post η κοπέλα, αναστατώθηκε, επειδή είδε αρκετά αρνητικά σχόλια, εφόσον ούτως ή άλλως ήταν ένα post το οποίο έγινε με αρνητικό σκοπό και μάλιστα όταν κάποιος έγραφε κάτι αρνητικό πήγαινε από κάτω ο αρχικός θεματοθέτης και έκανε και διευκρινιστικές ερωτήσεις και αν κάποιος έγραφε κάτι θετικό έκανε πάλι διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτός που το πόσταρε ήθελε να με κράξει και το έστειλε στην ομάδα στο Viper. Μπήκα από περιέργεια να δω τι μπορεί να λένε για μένα άνθρωποι που εγώ προσωπικά δεν τους γνωρίζω, αλλά και αυτοί με γνωρίζουν μέσα από τη δημόσια δράση. Και μου έκανε εντύπωση και γελούσα για ώρα, ότι άνθρωποι οι οποίοι σαφέστατα δεν έχουν ούτε την εκπαίδευση του ψυχολόγου, ούτε την παιδεία ενός ψυχολόγου, ούτε ψυχολογική σκέψη, ούτε ψυχολογική γνώση, έλεγαν εκεί πέρα, χα, πόσο γελίο είναι αυτή που είναι μία νάρκισσος να μιλάει συνεχώς για τον ναρκισισμό, ή έλεγαν ότι κάνω προβολές στα δικά μου ναρκισιστικά πάνω στους άλλους κλπ. Φυσικά υπήρχαν ένα σωρό θετικά σχόλια από ανθρώπους οι οποίοι αδίκως ταραχτήκατε. Για μένα είναι πολύ τιμητικό να γίνονται τέτοια post έξω από μας, έξω από το δικό μας χώρο, έξω από το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι, γιατί ακριβώς αυτό δείχνει ότι ενοχλείται κόσμος. Και επειδή ζούμε σε έναν ναρκισσιστικό κόσμο, είναι εξαιρετικά ωραίο να βλέπω ότι η δουλειά μου, να βλέπω ότι τα βίντεο σε αυτό εδώ το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι ενοχλούν τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι χάνουν κοινό, χάνουν ναρκισσιστική τροφοδοσία και παροχή. Δεν με ενοχλεί στο ελάχιστο εάν με ονομάζουν ναρκισσίστρια. Είναι τίτλος τιμής για μένα. Άνθρωποι απαίδευτοι, άνθρωποι ακαλλιέργητοι, άνθρωποι οι οποίοι προφανώς δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τα δικά τους ζητήματα, να ονομάζουν εμένα ναρκισσίστρια, τρελή, αγράμματη. Μάλιστα ήταν και ένα πολύ γελίο που έλεγε κάποιος, έχει πολύ γνωστή οικογένεια αυτή και γι' αυτό έχει επιτύχει. Εάν κάποιος άνθρωπος είναι εδώ στο κανάλι μας και ψυχοεκπαιδεύεται, θα γνωρίζει ότι αν μη τι άλλο η οικογένεια στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα έκανε πολλές προσπάθειες για να μην επιτύχω στο χώρο της ψυχολογίας παρά το αντίθετο, όπως και να έχει. Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Άμα αρέσουμε σε όλους σημαίνει ότι είμαστε χαμελέοντες. Σημαίνει ότι δεν έχουμε τη δική μας προσωπικότητα. Δεν έχουμε το θάρρος να είμαστε ο εαυτός μας ανεξαρτήτως κοινωνικής αποδοχής ή κοινωνικής απόρριψης. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Όταν μιλάμε για παιδιά σχολικής ηλικίας, προεφηβικής ηλικίας και εφηβικής ηλικίας,
Αυτό που τονίζουμε πάντοτε οι ψυχολόγοι και κυρίως οι παιδοψυχολόγοι, εγώ δεν είμαι παιδοψυχολόγος, αλλά έχω μια εξαιρετική παιδοψυχολόγο εδώ στο κανάλι που μας δίνει κάθε Τρίτη τα φώτα της, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Λένε οι ψυχολόγοι και ειδικά οι παιδοψυχολόγοι ότι σε αυτές τις ηλικίες παίζει τεράστιο ρόλο η ομάδα των συνομιλίκων και η προσπάθεια των παιδιών να είναι αποδεχτή από την ομάδα των συνομιλίκων τους. Έφηβα παιδιά, ακόμη και παιδιά στην προεφηβεία, μπορεί να απορρίψουν ανθρώπους που πραγματικά τους αγαπούν, όπως ένας στοργικός γονιός, δεν είναι όλοι γονείς στοργικοί, ή ένας δάσκαλος εμπνευστικός, ή ένα πρόσωπο από το περιβάλλον τους, το οποίο προσπαθεί να τους διαπαιδαγωγήσει ή προσπαθεί να τους δώσει στοιχεία που να τους βοηθήσουν στην πνευματική, συναισθηματική και διανοητική τους εξέλιξη, μπορεί να απορρίψουν τέτοιες θετικές παρεμβάσεις στη ζωή τους προκειμένου να ακολουθήσουν την αγέλη και να γίνουν όπως η ομάδα των συνομιλίκων τους. Στα παιδιά στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πολλές φορές γίνεται τρομερός εσωτερικός πόλεμος, τρομερή εσωτερική διαμάχη. Τα παιδιά, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, πουλούν τον εαυτό τους στο διάβολο προκειμένου να είναι αποδεκτοί από τους συνομιλίκους τους. Και γι' αυτό και βλέπουμε και στα παιδιά αυτών των ηλικιών πανομοιότυπο τρόπο ντυσίματος. Τα περισσότερα παιδιά, δεν είναι όλα τα παιδιά τα οποία συμμορφώνονται με τις επιταγές της αγέλης. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν, αλλά η πλειονότητα των παιδιών ντύνονται με παρόμοιο τρόπο, μιλάνε με παρόμοιο τρόπο, συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο με τους υπόλοιπους, ούτως ώστε να γίνουν αποδεκτοί. Ισχύει αυτό. Όσο όμως μεγαλώνουμε, όσο οριμάζουμε, όσο γινόμαστε περισσότερο αυθεντικός εαυτός μας, τόσο λιγότερο μας ενδιαφέρει να είμαστε αποδεχτοί από την αγέλη, να είμαστε αποδεχτοί από το σύνολο του πληθυσμού και μας ενδιαφέρει περισσότερο να μην προδώσουμε τον πιο σημαντικό άνθρωπο που έχουμε στη ζωή μας, που αυτός είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Όσο περισσότερο οριμάζει ένας άνθρωπος, όσο περισσότερο ξεκολλά από εφηβικούς τρόπους σκέψης, όσο περισσότερο αναπτύσσεται η κριτική του σκέψη, όσο περισσότερο αναπτύσσεται η λογική του, όσο περισσότερο καλλιεργεί τις αρετές, όσο περισσότερο ψυχοεκπαιδεύεται, ψυχοθεραπεύεται και εξελίσσεται σε ένα αυθεντικό ανθρώπινο όν, τόσο λιγότερο νοιάζεται για το αν έχει πολλούς και αχρίαστους ανθρώπους στη ζωή του. Είναι μεν ο άνθρωπος κοινωνικό ζώο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει σχέσεις με όλη την κοινωνία προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανάγκη του για συνδεσιμότητα. Η ανάγκη μας για ουσιαστική συνδεσιμότητα μπορεί να πληρωθεί έχοντας λίγες και καλές ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Deep meaningful connections. Με τους πολλούς δεν μπορείς να έχεις deep meaningful connections. Δεν μπορείς να έχεις με όλους deep meaningful connections. Όσο καλές προθέσεις και αν έχεις, όσο και αν θέλεις να αγαπήσεις τον κόσμο όλο και να συνδεθείς αγαπητικά με τον κόσμο όλο, δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να συνδεθεί με όλους τους ανθρώπους αγαπητικά. Γιατί? Όχι γιατί η ανθρώπινη δυνατότητα για αγάπη είναι περιορισμένη, αλλά επειδή δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια θέληση, την ίδια επιθυμία, την ίδια θετική πρόθεση, το ίδιο καλό αγαπητικό κίνητρο, ώστε να συνδεθούν και να αγαπήσουν ουσιαστικά. Πώς θα αποκτήσουμε deep meaningful connections? Πώς? Καταρχάς χρειάζεται να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Ακούγεται κλισέ, το γνωρίζω, αλλά δεν είναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να δημιουργήσουμε μία αυθεντική σχέση με τον εαυτό μας. Δεν ακούμε τον εαυτό μας. Δεν ακούμε τις επιθυμίες μας. Δεν εισακούμε τα συναισθήματα μας. Τα συναισθήματα μας φωνάζουν, τα πρωτογενή μας συναισθήματα. Το gut instinct μας, η διαίσθηση μας, μας προειδοποιεί πολλές φορές.
Πάμε σε ένα μέρος, νιώθουμε άβολα και δεν σηκωνόμαστε να φύγουμε. Μπαίνουμε σε μια φιλία, σε μια σχέση, σε μια γνωριμία, χαλιόμαστε συναισθηματικά και εξακολουθούμε να επιμένουμε, γιατί έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι πρέπει να έχουμε σχέσεις, πρέπει να έχουμε φιλίες, πρέπει με το έτσι θέλω, αμέτι μου χαμέτι, να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους, και το κάνουμε κατά έναν τρόπο καταναγκαστικό, θα έλεγα. Δεν ισχύει το σκεπτικό σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Κάποτε κάποια έλεγε άνδρας να είναι και ό,τι να είναι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι όλες οι σχέσεις οι ίδιες. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Δεν ακούμε όμως τον εαυτό μας. Προσπαθούμε να ζήσουμε με βάση το τι θέλει η κοινωνία από μας, με βάση το τι επιτάσσει η pop κουλτούρα σε μας. Προσπαθούμε να ζήσουμε ακολουθώντας μια φαντασίωση του πώς θα έπρεπε να ήταν η ζωή μας, και ξεχνάμε να σχετιστούμε με τον εαυτό μας. Πώς σχετίζεται ένας άνθρωπος με τον εαυτό του? Καταρχάς γνωρίζοντας τον εαυτό του. Χρειάζεται πολύ θάρρος, χρειάζεται πολλά κότσια για να μπορέσει ένας άνθρωπος να αντέξει την εσωτερική του γύμνια. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη βοήθεια ειδικού, εάν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει ουσιαστικές δυσκολίες στη ζωή του, να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, και αυτό δείχνει ότι δεν συνδέεται ουσιαστικά με τον εαυτό του. Στην ουσία, η δυσκολία να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους, το παράπονο γιατί άλλοι άνθρωποι δεν συνδέονται με μας όπως θα επιθυμούσαμε ή όπως ονειρευόμαστε, στην ουσία έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς ήδη δεν αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και καθόμαστε και περιμένουμε να πάρουμε αποδοχή εξωτερική. Περιμένουμε να μας αποδεχθούν οι άλλοι, να συνδεθούν οι άλλοι μαζί μας για να νιώσουμε λίγο καλά με τον εαυτό μας. Όμως δεν δουλεύει έτσι. Δουλεύει ανάποδα. Και σας είπα και προηγουμένως, και εγώ σε νεότερη ηλικία πολλές φορές είχα αυτό το πικρό παράπονο. Γιατί βρε παιδί μου, ενώ νιώθω τόση μοναξιά, ενώ δυσκολεύομαι τόσο πολύ να βιώσω χαρά, δεν έρχονται στη ζωή μου άνθρωποι να γίνουν φίλοι μου, να συνδεθούν μαζί μου, άνθρωποι να με αγκαλιάσουν, ενώ βλέπω άλλους ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται χαρούμενοι, οι οποίοι φαίνονται ολοκληρωμένοι και προσελκύουν συνεχώς ανθρώπους. Δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό το παράδοξο, να το κατανοήσω. Τώρα όμως, σχεδόν 50 χρόνων και ούσα ψυχολόγος τόσα χρόνια, μπορώ να το καταλάβω. Μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να είναι αποθητικός προς τους άλλους όταν δεν έχει σχέση με τον εαυτό του. Όσο πιο απομακρυσμένος είναι ένας άνθρωπος από τον ίδιο του τον εαυτό, όσο λιγότερο γνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό, όσο περισσότερο αποφεύγει να βιώσει τα συναισθήματα του και αποφεύγει να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις του, τόσο λιγότερο ελκυστικός είναι προς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί όλη η προσπάθεια που κάνουμε για να μην νιώθουμε τα συναισθήματα μας, όλη η προσπάθεια που κάνουμε για να μην σκεφτόμαστε τα προβλήματα μας, όλη η προσπάθεια που κάνουμε για να μην πάρουμε επιτέλους τις αποφάσεις που χρειάζεται να πάρουμε για να απελευθερωθούμε και να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, να απελευθερωθούμε από τους όποιους δυνάστες μας και να συνδεθούμε με τον εαυτό μας, αυτή η προσπάθεια γίνεται μια ασπίδα προστατευτική για εμάς, ώστε να μην βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα, αλλά ταυτόχρονα και αποθητική προς τους άλλους, ώστε να μην συνδέονται για μας. Ποιοι άνθρωποι είναι ελκυστικοί από τους άλλους ανθρώπους και για να δημιουργήσουν φιλίες και για να δημιουργήσουν σχέσεις και για να δημιουργήσουν συνεργασίες? Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χαρούμενοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοδιάθετοι, έχουν μια καλή διάθεση, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Όταν προσπαθώ να κρύψω τη στενοχώρια μου, όταν προσπαθώ να κρύψω την ντροπή μου, την ντροπή μου για τον εαυτό μου, τη χαμηλή μου αυτοεκτίμηση δηλαδή, και την πολύ άσχημη σχέση με τον εαυτό μου, τότε δεν είμαι ελκυστικός προς τους άλλους. Τότε βγάζω μια μιζέρια, βγάζω μια τοξικότητα θα έλεγα. Χωρίς να σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα έχει βρει ακόμη τον εαυτό του είναι εν γέννη τοξικός άνθρωπος, γιατί μπορεί να είναι καλοήθης άνθρωπος και να προσπαθεί και ακόμη να μην έχει φτάσει στο σημείο εκείνο που να είναι έτοιμος να σπάσει τα δεσμά του και να φύγει από οτιδήποτε τον μειώνει, από οτιδήποτε τον εξευτελίζει, από οτιδήποτε τον κλείνει.
στο καβούκι του. Μπορεί να είσαι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος να μην μπορείς να αποτινάξεις από πάνω σου το ζυγό της μάνας σου, το ζυγό του πατέρα σου, το ζυγό μιας οικογένειας κακοποιητικής, η οποία δεν σε θέλει όπως είσαι. Θέλει να σε αλλάξει, θέλει να σε υποτάξει, θέλει να σου δώσει κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία εσύ δεν έχεις ή δεν θέλεις να έχεις. Πόσοι άνθρωποι για χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες ολόκληρες, προσπαθούν να ευχαριστήσουν κακοποιητικούς γονείς, προσπαθούν να ευχαριστήσουν κακότροπους, ναρκισιστικούς φίλους, προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους πάντες και αφήνουν τον εαυτό τους τελευταίο και παραμελημένο. Και επειδή ακριβώς ο εαυτός τους είναι παραμελημένος και τελευταίος, γι' αυτό τον λόγο και τον αποφεύγουν, και αποφεύγοντας τον εαυτό σου, αποφεύγεις την ουσία και την ουσιαστική σύνδεση. Το να γλύφεις εντός εισαγωγικών τον κάθε ναρκισιστή που βρίσκεται στη ζωή σου, το να καλοπιάνεις τον κάθε παλιάνθρωπο με τον οποίο προσπαθείς να διατηρήσεις σχέση, σε κάνει ψεύτικο. Γιατί εκείνη την ώρα που πας και μιλάς με όμορφα λόγια σε κάποιον που σε ταλαιπωρεί, εκείνη την ώρα που καλοπιάνεις ένα γονέα ο οποίος σε κακοποιεί, σε προσβάλλει, σε μειώνει, εκείνη την ώρα που προσπαθείς να γίνεις αποδεκτός από ένα μέλος της οικογένειας σου, ένα μέλος της παρέας, από μια ολόκληρη οικογένεια, από μια ολόκληρη παρέα ανθρώπων οι οποίοι έχουν κακή γνώμη για σένα, τότε γίνεσαι ψεύτικος. Τότε γίνεσαι πολύ απομακρυσμένος από τα αυθεντικά σου συναισθήματα. Οπότε αυτό σε καθιστά αποθητικό για ουσιαστική δέσμευση. Δεν λέω ότι είσαι κακός άνθρωπος, δεν λέω ότι πρέπει να σε ρίξουμε στην πυρά, λέω όμως ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να σταματήσουμε να ασχολούμαστε γιατί μας αποφεύγουν οι άλλοι και δεν κάνουν σχέσεις μαζί μας οι άλλοι, και να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε γιατί εμείς αποφεύγουμε τον εαυτό μας. Γιατί εμείς δεν ακούμε αυτή την εσωτερική μας φωνή, τον gut instinct μας, που μας λέει για το τι αυθεντικά θέλουμε, τι χρειαζόμαστε, πού βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να είμαστε καλύτερα. Πρέπει να γίνεις πρώτα φίλος με τον εαυτό σου. Πρέπει να φροντίζεις πρώτα απ' όλα τον πολύτιμο εαυτό σου και την πολύτιμη ψυχή σου. Πρέπει να φιλέψεις, να έρθεις κοντά, να συνδεθείς ουσιαστικά, να συνδεθείς βαθιά και με νόημα με τον ίδιο σου τον εαυτό, ούτως ώστε να μπορείς να είσαι αυθεντικός και να προσελκύεις τους άλλους ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτός σκοπός της ζωής ενός ανθρώπου η προσέλκυση άλλων ανθρώπων. Και όσο πιο ουσιαστική και αυθεντική σχέση καταφέρνει με κόπο να χτίσει ένας άνθρωπος με τον εαυτό του, τόσο λιγότερο φαντεζή του φαίνεται πλέον η δημοφιλία ή η δημιουργία σχέσεων. Ή το σχέση να είναι και ό,τι να είναι, άνδρας να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι, το οποίο πριτάνευε στο μυαλό του, στο μυαλό της παλιότερα. Επίσης, επειδή μιλήσαμε για την εφηβεία, ένα ίδιον των εφήβων είναι να ονειρεύονται καθώς είναι ξύπνοι, το λεγόμενο daydreaming, να φαντασιώνονται ότι θα έρθει μια καλή φιλία, μια στενή φιλία, ένα κολλητιλίκι, ή θα έρθει ένας μεγάλος έρωτας και θα τους πάρει από την μιζέρια που βιώνουν, από τη στενοχώρια που βιώνουν, και θα τους δώσει με μαγικό τρόπο την ευτυχία. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι μια φαντασίωση, είναι ένα εφηβικό ονειροπόλημα πάνω στο οποίο βασίζονται και όλες οι ιστορίες Limerence. Στην περιγραφή του βίντεο αυτού θα βάλω και το playlist για το Limerence, που Limerence σημαίνει έντονος αιμονικός ερωτικός μυρικασμός, δηλαδή να ερωτεύεσαι ένα πρόσωπο με το οποίο δεν έχει σχέση. Μπορεί να έχεις στο παρελθόν, μπορεί να μην είχες, αλλά να φτιάχνεις μια σχέση μέσα στο μυαλό σου και να ασχολείσαι συνεχώς με κοίταξε, μου μίλησε, μήπως ενδιαφέρεται και δεν το δείχνει και ούτω καθεξής. Δηλαδή να έχεις μια φαντασιακή σχέση με ένα πρόσωπο και όχι μια ουσιαστική σχέση με τον εαυτό σου και ουσιαστική σχέση με άλλα πρόσωπα. Όσο περισσότερο ρημάζει ένας άνθρωπος, όσο αποκτά βαθύτερη
καλύτερη, ουσιαστικότερη σχέση με νόημα με τον εαυτό του, τόσο λιγότερο τον νοιάζουν και τον κόφτουν οι σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Και τότε όταν δεν σε κόφτουν και όταν δεν σε νοιάζουν, τότε έρχονται οι άλλοι άνθρωποι και σε βρίσκουν. Παράδοξο, το ξέρω, frustrating, ενοχλητικό, σου σπάει τα νεύρα, γιατί λες, γιατί ρε παιδί μου, οι άλλοι οι οποίοι τους βλέπεις είναι μες στην τρελή χαρά, να τους θέλουν όλα, να τους κάνουν παρέα, και εγώ που είμαι μες στη μοναξιά ή βιώνω μια ερωτική ερημιά, να μην έχω ανθρώπους να θέλουν να είναι μαζί μου. Το ξέρω πόσο frustrating, η λέξη στα αγγλικά frustrating, ματιωτικό είναι, το γνωρίζω, το έχω βιώσει, όμως έτσι είναι τα πράγματα. No pain, no gain. Χρειάζεται να κάνεις τη σκληρή δουλειά με τον εαυτό σου προκειμένου να είσαι ελκυστικός άνθρωπος για ουσιαστικές σχέσεις. Τώρα, μπορείς να κάνεις μια άλλη προσπάθεια. Μπορείς να προσπαθήσεις, αυτό που είπαμε προηγουμένως, να είσαι χαμελέον. Να ζεις δηλαδή ανάλογα με το τι θέλουν οι άλλοι. Όμως εγώ δεν επιθυμώ με τίποτα τέτοιες ψευδεπίγραφες σχέσεις. Δεν θέλω να έχω ανθρώπους απλώς για να έχω ανθρώπους. Ούτε θέλω να έχω ανθρώπους οι οποίοι να με γλύφουν ή να μου φέρονται, να με ξιδανικεύουν, να μου φέρονται σαν πως και είμαι δεν ξέρω εγώ τι, και μετά από εκεί ψηλά που με ανεβάζουν να με κατεβάζουν στα κατάρταρα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Και νομίζω ότι σε κανέναν δεν αρέσει αυτό. Αν έχεις να επιλέξεις μεταξύ ουσιαστικής σύνδεσης με λίγους και καλούς ανθρώπους και πολλών συνδέσεων, του να είσαι ένας δημοφιλής άνθρωπος ή με βάση τη σημερινή ορολογία ένας διάσημος άνθρωπος, ένας influencer που να αρέσει σε όλους, εκείνο που θα σου γεμίσει την ψυχή δεν είναι το να αρέσει σε όλους και να έχεις φανατικούς ακολούθους ή θαυμαστές ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό που θα σου γεμίσει την ψυχή είναι να έχεις αληθινούς ανθρώπους, αυθεντικούς ανθρώπους που να σε γνωρίζουν, να σε αγαπάνε, να σε εκτιμούν και με τα χαρίσματα σου και με τα ελαττώματα σου και να είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν τη σχέση τους μαζί σου επειδή εκτιμούν και τον εαυτό τους και εσένα. Οι βαθιές σχέσεις με νόημα, in deep meaningful connections, δεν είναι σχέσεις χωρίς προβλήματα. Δεν είναι σχέσεις στις οποίες δεν μπορεί να προκύψουν διαφωνίες ή λογομαχίες ή να προκύψουν παρεξηγήσεις ή να έρθει να τις δυσκολέψει η ρουτίνα της καθημερινότητας ή τα καθημερινά προβλήματα. Όχι. Είναι σχέσεις που έχουν τις δικές τους προκλήσεις, όμως με ευχαρίστηση κάνεις τη δουλειά για να χτίσεις και να διατηρήσεις εκείνη τη σχέση επειδή το νιώθεις, το βιώνεις ότι αυτή η σχέση είναι αληθινή, αυθεντική και ουσιαστική. Πιο πρακτικά λόγια. Κορίτσι μου, κορίτσια μου, αγόρι μου, αγόρια μου. Τι να τον κάνεις, τι να την κάνεις. Τι να τον κάνεις έναν άνθρωπο που τον έχεις εκεί και νομίζεις πως τον έχεις, ενώ το μυαλό του, το μυαλό της είναι αλλού. Τι να κάνεις έναν άνθρωπο που είναι μαζί σου για το συμφέρον του. Τι να κάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος σε κάνει παρέα επειδή έχει κάτι να κερδίσει από εσένα. Τι να τους κάνεις αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί τώρα έτσι παροδικά, σε μια φάση απελπισίας, σε μια φάση αφόρητης μοναξιάς, να νιώθεις ότι παρά το λότελα καλή και Παναγιώτενα, έτσι για να θυμηθούμε παροιμίες, δεν ξέρω αν είναι έτσι το η παροιμία, διορθώστε με στα σχόλια, δέχομαι να με διορθώσετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι σκενές σχέσεις, οι ψεύτικες σχέσεις, οι δίθεν σχέσεις μας κουράζουν, μας αρρωστούν και ψυχικά και σωματικά. Όταν θα έρθει η ώρα που θα επιβραβευτεί η σκληρή πνευματική εργασία μας, η ψυχοεκπαίδευση μας και η ψυχοθεραπεία μας με μια αυθεντική σχέση με τον εαυτό μας και θα μπορούμε και να επιδιώξουμε επιτυχώς να έχουμε αυθεντικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους, τότε θα καταλάβουμε ότι ήταν όλα ένα ψέμα, ήταν μια κοροϊδία αυτές οι σχέσεις που τόσο πολύ θέλαμε, που τόσο πολύ στενοχωριόμασταν όταν τελείωναν και που τόσο πολύ θα θέλαμε οι άλλοι να καθίσουν και να κοπιάσουν για να κάνουν σχέση με εμάς. Δεν τις θέλουμε τέτοιες σχέσεις. Δεν μας χορταίνουν την ψυχή τέτοιες σχέσεις. Δεν εφραίνουν την καρδιά μας τέτοιες σχέσεις. Ξέρω ότι αυτά που λέω
είναι βαριά ίσως και για την κοπέλα που έθεσε το ερώτημα και για άλλους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό το βίντεο. Μπορεί κάποιοι να πούν καλά την έχεις εσύ. Τώρα είσαι σε μια φάση στη ζωή σου που έχεις αυθεντικές σχέσεις. Όντως έχω. Έχω αυθεντικές σχέσεις σε αυτή την περίοδο στα 50 μου. With a handful of people. με λίγους και καλούς, μετρημένους στα δάχτυλα του ενός ή και των δύο χεριών. Δεν ξέρω ανθρώπους, έχω αυθεντικές σχέσεις. Και όταν λέω αυθεντικές σχέσεις, εννοώ ανθρώπους με τους οποίους περνώ χρόνο ουσιαστικό και βρίσκονται ουσιαστικά μέσα στη ζωή μου. Έχω τέτοιους ανθρώπους. Είναι πολύ λιγότεροι από τους πολλούς ανθρώπους που είχα στη ζωή μου στα 20 μου, στα 30 μου, ακόμη και στα 40 μου. Είναι πολύ λιγότεροι. Έχουν ξεκαθαρίσει πάρα πολύ τα πράγματα στη δική μου προσωπική ζωή και τη χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, γιατί γνωρίζω ότι όσοι καλοπροαίρετα παρακολουθείτε τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, εκτιμάτε το να σας δίνω πληροφορίες και από την προσωπική μου προσπάθεια για καλυτέρευση της ζωής μου. Χρειάστηκε να αποχωριστώ με πόνο, όχι χωρίς πόνο, και μετά από πολλά ζόρια δικά μου να αποχωριστώ σχέσεις ζωής που νόμιζα πως θα έπρεπε οπωσδήποτε να τις βελτιώσω και να καταφέρω να τις κερδίσω, όπως τις σχέσεις με τους ανθρώπους που με γέννησα για παράδειγμα. Χρειάστηκε να τις αποχωριστώ, χρειάστηκε να κόψω τα δεσμά και μάλιστα σκεφτείτε ότι όταν κόβεις τα δεσμά με ανθρώπους με τους οποίους έχεις πάρα πολύ καιρό σχέση και μάλιστα τοξική σχέση, δεν είναι εύκολο να κόψεις για παράδειγμα με ένα εργαλείο τον κορμό ενός μικρού δένδρου. Είναι πολύ πιο εύκολο παρά να κόψεις μια ελιά 300 ετών. Θέλει πάρα πολύ κόπο να κόψεις, να διακόψεις σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν υπάρχει ποτέ των ποτών ή οποιαδήποτε περίπτωση και δυνατότητα να σε αγαπήσουν και να σε εκτιμήσουν. Θέλει πάρα πολύ κόπο, αλλά όταν το κάνεις αυτό, όταν απελευθερωθείς ουσιαστικά, τότε θα μπορέσεις σιγά σιγά, όχι τόσο αργά όσο γινόταν προηγουμένως, σιγά σιγά, θέλει το χρόνο του να χωνευτεί ένα no contact και μια έτσι αποκοπή τοξικών και κακοποιητικών στοιχείων από τη ζωή μας, για να μπορέσεις επιτέλους να αναπνεύσεις, να είσαι εντάξει που είσαι καλά και είσαι μόνος σου, και τότε όταν θα έρθουν στο δρόμο σου αξιόλογοι άνθρωποι, θα μπορέσεις και να τους δεις και να τους εκτιμήσεις και να κάνεις εσύ τη δουλειά που χρειάζεται για να συνδεθείς μαζί τους, εφόσον και ήδη κάνουν τη δουλειά που χρειάζεται για να συνδεθούν μαζί σου. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι λαχείο, δεν είναι θέμα τύχης. Οι ανθρώπινες σχέσεις απαιτούν σκληρή δουλειά, πρώτα με τον εαυτό μας, εσωτερική πνευματική δουλειά, και έπειτα να βάζουμε την ενέργεια μας εκεί που αξίζει. Κόρη μου, ένας άνθρωπος ο οποίος σου κάνει ghosting δεν αξίζει. Είτε σου κάνει ghosting γιατί έχει βρει κάτι καλύτερο και θέλει να ασχοληθεί, είτε σου κάνει ghosting γιατί δεν σε εκτιμά ώστε να καθίσει να σου εξηγήσει τι παράπονα έχει μαζί σου και γιατί φεύγει. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανοίγουν το ξερό τους να μας πούν τις αλήθειες τους, δεν είναι άνθρωποι που αξίζει τον κόπο να τους έχουμε στη ζωή μας. Δεν θα πάμε εμείς να διδάξουμε τη συναισθηματική αλφαβήτα στον κάθε άνθρωπο που συναντάμε. Δεν μπορούμε, και να θέλουμε δεν μπορούμε, και ψυχολόγοι ίδιοι να είμαστε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον οποιονδήποτε δεν θέλει να μεγαλώσει, δεν θέλει να οριμάσει, δεν θέλει να βγει από το καβούκι του να βγει. Αυτόν μόνο που μπορούμε να βοηθήσουμε να βγει από το καβούκι του και να ανθίσει είναι τον εαυτό μας. Ας εστιάσουμε στη σχέση με τον εαυτό μας. Και αυτή η δουλειά που κάνουμε στη σχέση με τον εαυτό μας είναι πολύ rewarding, είναι πολύ ανταποδοτική και φαίνεται στην πορεία. Επισημαίνω για άλλη μια φορά ότι για να δουλέψουμε τον εαυτό μας, κατά τη γνώμη μου, είναι τρία τα εργαλεία, πολύ βασικά εργαλεία. Και τα τρία πολύ σημαντικά. Ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και καθημερινός προσωπικός πνευματικός αγώνας. Εύχομαι σε όλους μας deep, meaningful connection, βαθιά σύνδεση με νόημα με την ψυχή μας. Με τα μέσα μας, με εμάς. Το εύχομαι. Και όταν το κάνουμε αυτό και όσο το κάνουμε αυτό, τότε θα βλέπουμε ότι
αξιόλογοι άνθρωποι θα καθίσουν να ασχοληθούν ουσιαστικά μαζί μας. Άμα δεν είναι αξιόλογοι, τι να τους κάνουμε. Δηλαδή είναι θέμα ποσότητας ή ποιότητας, επίφασης ή ουσίας. Εμένα με ενδιαφέρει ουσία. Με ενδιαφέρει ποιότητα, όχι η ποσότητα και όχι η επίφαση. Εσάς, σας αγαπώ. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω επικοδομητικές απόψεις και ενθαρρυντικές. Έλα, Λάκη. Γεια. Yeah.